centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε, γιατί και χθες υπήρξαν σοβαρά πράγματα που συζητήθηκαν και μερικά από αυτά να τα δούμε λίγο αναλυτικότερα. Βέβαια, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα του λατομείου, για το οποίο βεβαίως θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα αύριο Τετάρτη. Θα γίνει τελικά έκτακτο συμβούλιο? Για ποιο πράγμα? Δεν είναι, μισό λεπτό, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Να πούμε πρώτον για το λατομείο και να το ξεκαθαρίσουμε. Το ξεκαθάρισα και χθες στους δημοτικούς συμβούλους. Η Μακεδνός είναι μια ατομική μορφή ΑΕ, μια μονομετοχική εταιρεία, όπου ο μοναδικός μέτοχος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Καστοριάς. Μάλιστα. Που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο. Ναι. Τα θέματα τα οποία συζητάει η Μακεδνός ξεκινάνε και τελειώνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός. Εμείς μπορούμε, και το είπα και χθες, ότι όσες ώρες θέλουν, όσα συμβούλια θέλουμε να κάνουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τη Μακεδνός επί της ουσίας. Μπορούμε να κάνουμε φιλολογική συζήτηση. Ναι, αυτή η φιλολογική συζήτηση θα γίνει όμως αύριο. Αν έχουν, αν μαζέψουν τις υπογραφές τις οποίες χρειάζεται, τις οποίες νομίζω θα γίνει. Γιατί προφανώς... η αντιπολίτευση ζήτησε να γίνει αύριο ένα δημοτικό συμβούλιο μόνο με θέμα την. Μόνο με θέμα τη Μακεδνός. Ο κανονισμός ορίζει ότι πρέπει να μαζευτούν το 1 τρίτο των υπογραφών των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν βρεθούν αυτά τα μέλη, θα γίνει κανονικά το συμβούλιο. Είναι εύκολο να βρεθούν, εσύ που ξέρετε? Νομίζω ναι. Μόνο η αντιπολίτευση, αν μαζευτεί, το 1 τρίτο είναι 14 άτομα, νομίζω είναι εύκολο να τους. Είναι εύκολο να βρεθούν 14 άτομα και να γίνει το. Ναι, και δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει, να σας το πω και έτσι, συμβούλιο και να μην συζητήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Άρα ούτε κι εσείς θα λέγατε όχι σε ένα τέτοιο. Και εσείς μπορεί να υπογράφετε, ας πούμε. Δεν είπαμε, δεν είπα σε καμία περίπτωση. Άρα θα γίνει αυτό. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω. Το πιο πιθανό, ναι. Και να ξεκαθαρίσουμε για κάτι, ότι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονίας οι περισσότερες των αποφάσεων, αν όχι όλες, έχουν πάρθει ομόφωνα και στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των παρατάξεων. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται η Μακεδονία στα σκοτεινά υπόγεια γραφεία. Παίρνει αποφάσεις, δεν τα μαθαίνει κανέναν και γίνονται όλα εγκρυπτό. Μαθαίνουμε πάντως ότι σήμερα οι επικεφαλείς τώρα των παρατάξεων και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, τα μέλη της Μακεδνός, θα πάνε επί τόπου στη Μακεδνός με την νομική σύμβουλο. Έχει Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα η Μακεδνός, γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Οπότε θα πάνε εκεί επί τόπου και με την νομική σύμβουλο. Νομίζω θα είναι παρούσα και η νομική σύμβουλο της εταιρείας. Ναι. Ουσιαστικά για ποιο λόγο τώρα γίνονται όλα αυτά, κύριε Μηταλίδη? Γιατί δεν βγαίνει ακόμη η προκήρυξη του διαγωνισμού, ας πούμε? Μα υπάρχει σήμερα το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο, με αυτόν τον λόγο είναι. Α, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός σήμερα λοιπόν ουσιαστικά οριστικοποιεί τους όρους του διαγωνισμού. Ακριβώς. Α, μάλιστα. Και γι' αυτό θα παρίσταται εκεί και η νομική σύμβουλος. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι κάτι όροι οι οποίοι κατά καιρούς είχαν αλλάξει. Μα γι' αυτό θα είναι πρώτον. Σας τους λέω αυτή τη στιγμή, εγώ μπροστά μου δεν τους έχω διαβάσει. Γι' αυτό θα είναι νομικό και πολλά πράγματα τα οποία είναι νομικά δεν τα γνωρίζω. Γι' αυτό πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος μπορεί να μας δώσει εξηγήσεις. Η κύρια βούληση και η κύρια πεποίθηση είναι ό,τι γίνει να γίνει πρώτον. Χωρίς, σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Χωρίς να εκτεθεί κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι. Ή ακόμα και αν κάποιος θέλει να εκτεθεί, εγώ προσωπικά δεν θέλω να εκτεθώ. Ναι. Να σας το πω και έτσι απλά. Γιατί? Δεν θέλω να κάνω μια πράξη η οποία δεν θα είναι σύνομη. Αυτό εννοώ. Ναι. Και το δεύτερον, από τη στιγμή που όλα θα είναι καλώς καμωμένα και πιστεύω πως όλα είναι καλώς καμωμένα, η πρόταση η οποία θα έρθει να είναι η δυνατόν συμφέρουσα για το Δήμο. Είναι μια πολιτική απόφαση του Δήμου ουσιαστικά, γιατί ο Δήμος πιστεύει ότι δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του επιχειρηματή. Αυτή είναι η λογική. Έχω αυτή την επιχείρηση όμως, δίνω τη δυνατότητα σε ιδιώτες να χτυπήσουν αυτό το έργο και εγώ σαν Δήμος να έχω το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος. Αυτό το οποίο είπε και χθες ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, μιλώντας για το θέμα της Μακεδνός, είπε θα γίνει μια προκήρυξη, ναι, η οποία θα είναι ανοιχτή. Και όποιος δώσει τα περισσότερα θα το πάρει. Αυτό. Και υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή να έρθουν να κονταχτυπηθούν και να πάρουμε μια ακόμα καλύτερη προσφορά από την τιμή έναρξη την οποία δίνει ο Δήμος. Ναι. Ή υπάρχει και το άλλο το ενδεχόμενο, να μην έρθει κανένας. Οπότε αυτό το οποίο συζητάμε συσσαγωγικά για Χρυσορυχείο τελικά να μην υπάρχει. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να μην έρθει κανένας.
Πολλά πιθανά. Γιατί εσείς ξέρετε, είστε σίγουρος ότι ξεκινώντας μια δημοπρασία και βγάζοντας κάποιους όρους ή λέγοντας ένα ελάχιστο τίμημα, το θεωρείτε δεδομένο. Η λογική λέει ότι θα έρθουν. Για να γίνεται τόσο δώρο, η λογική λέει ότι κάποιο θα έρθει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, η λογική λέει ότι κάποιο θα έρθει. Κάποιοι θα έρθουν. Να εμφανιστούν. Όπως επίσης ξαναλέω, μπορεί να έρθει και κάποιο που είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης και να φέρει την καλύτερη προσφορά. Ναι. Και θα πάρει αυτό στην ανάθεση. Και να διευκρινίσουμε κάτι ακόμα. Τιμή εκκίνησης. Μπορείτε τουλάχιστον να μας πείτε την τιμή εκκίνησης. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Για να σας το πω. Αλήθεια. Και να πω εγώ κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Η Μακεδνός δεν είναι μόνο το Λατομείο. Όχι βέβαια. Δεν ξεπουλάμε επειδή ακούστηκε αυτό. Όλη την εταιρεία. Όχι, Μακεδνός. Νοικιάζουμε για συγκεκριμένο, προτείνουμε μάλλον να νοικιαστεί. Γιατί πρώτον πρέπει να αποφασίσει. Καράβι, είναι πολλά. Πρώτον πρέπει να αποφασίσει το δημοτικό, το διοικητικό συμβούλιο ότι το δέχεται. Και δεύτερον, αφού αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο ότι το δέχεται, να βρεθεί άνθρωπος ο οποίος θα έρθει και θα χτυπήσει τη συγκεκριμένη προσφορά. Τώρα, να έρθουμε λίγο και στην περίπτωση του κυρίου Πέλκα. Ο κύριος Πέλκας δεν είναι πια. Είναι ή δεν είναι πια πρόεδρος του ΔΣ. Είναι. Γιατί μας είπαν ότι αυτό τον καιρό είναι ο κύριος Σαλβαρίνας ή κάνω λάθος? Υπάρχει ένα προσωπικό θέμα του κυρίου Πέλκα που εκτελεί προσωρινά χρέη, αλλά καμία σχέση με πολιτική. Άρα δεν έχει αποχωρήσει ούτε έχει παραιτηθεί ο κύριος Πέλκας. Τουναντίον. Άρα παραμένει ο κύριος Πέλκας, αλλά για ένα προσωπικό θέμα τον αναπληρεί. Τον αντιπρόεδρος, όπως ορίζει. Τον αναπληρώνει, θέλω να πω, συγγνώμη, ο κύριος Σαλβαρίνας. Μάλιστα. Αλλά δεν έχει, ξαναλέω, για να μην υπάρχουν περίεργα θολά σημεία, είναι καθαρά προσωπικό θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με τα αυτοδιοικητικά, ούτε με τίποτα άλλο, ούτε με τη Μακεδονός. Μάλιστα. Οπότε, αυτό το θέμα θα ξέρουμε αύριο, σήμερα μάλλον το απόγευμα, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονός, σήμερα οριστικοποιούνται οι όροι του διαγωνισμού. Ακριβώς. Και αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα πει μια άποψη για αυτούς τους όρους, αυτό να καταλάβω. Εγώ τώρα βέβαια να το πάμε και λίγο επί του πρακτέων. Αν συνεδριάσει αύριο το δημοτικό συμβούλιο και έχει πάρει μια απόφαση το ΔΣ της Μακεδνός, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να αλλάξει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ναι. Κανένας άλλος. Μάλιστα. Λοιπόν. Κλείνουμε το θέμα της Μακεδονίας, νομίζω, και του Λατομείου κυρίως, για να είμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι. Περιμένουμε αύριο τη μέρα για τα περισσότερα και τους αναλυτικούς όρους, ο οποίος θα δοθούν, φαντάζομαι, στην δημοσιότητα. Προφανώς. Για να τους σχολιάσουμε. Ξαναλέω, αύριο. Δεν αποφασίζει κανένα σε κανένα κλειστό σκοτεινό υπόγειο. Όλα γίνονται στο φως του ήλιου και το σημαντικότερο όλων, σε όλα τα συμβούλια και στις Μακεδονίες, ναι, υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Αν εγώ θέλω να κρύψω κάτι, και να θέλω, δεν μπορώ. Δηλαδή, για να ψηφίσει κάποιος τους όρους, να σας το πω απλά, πρέπει να πάρει το χαρτί στα χέρια του. Οπότε αυτό το χαρτί θα το μπορεί να το μοιράσει σε εσάς, στον άλλον, να το βγάλει 1 εκατομμύριο φωτοτυπίες, να το μοιράζει 10 εκατομμύρια φωτοτυπίες, να το μοιράσει σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έρθει κάποιος και θα αποφασίσει από μόνος του. Ή θα το κάνει και το σημαντικότερο όλων. Δεν θα το κάνει κανένας κρυφά. Επειδή μας ρωτάνε εδώ πώς ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονός και της κάθε Μακεδονός, νομίζω ψηφίζονται τα μέλη. Από το. Το σώμα. Τα μέλη ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι. Και μετά το Προεδρείο εκλέγεται από το Σώμα. Το Προεδρείο εκλέγεται από το Σώμα, ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η επιλογή του ΔΣ. Πάμε τώρα, θα το δούμε αναλυτικά, επαναλαμβάνω, αύριο αυτό το θέμα, μετά και τους όρους που θα τους έχουμε στα χέρια μας, για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι όροι για τους οποίους τόσο καιρό γίνεται τόσος δώρος και ποια θα είναι τα ωφέλη του Δήμου, ποια θα είναι το οικονομικό κυρίως όφελος του Δήμου από αυτήν την ιστορία, από αυτήν την δημοπράτηση, ας την πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Το πόσες εταιρείες θα έρθουν είναι επίσης ένα ζητούμενο και τι τίμημα τελικά θα δώσουν για να πάρουν το Λατομείο. Και το σημαντικό είναι ότι ο Δήμος θα έχει ένα σταθερό υψηλό ετήσιο εισόδημα από τη συγκεκριμένη πράξη την οποία θα κάνει. Εκείνη ανεξαρτήτως αν δουλεύει δεν δουλεύει, αν έχουμε πανδημίες,
αν εκεί έχουμε κακοκαιρίες, με την αν άλλη έχουμε άποψη, ή δεν έχουμε έργα. Εκεί είναι, η διαφορά με την άλλη άποψη. Εσείς προτιμάτε το σταθερό κάθε μήνα να ξέρω τι θα παίρνω, ενώ η άλλη άποψη λέει ότι αν το δουλέψω καλά μπορεί να παίρνω περισσότερο από το μίσθωμα. Καταλάβατε, αυτό είναι. Να δούμε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Πόσα συνεχόμενα χρόνια είναι ζημιογόνο το λατομείο. Ναι. Υπήρξαν και, να μην ξαναπάμε σε εκείνη τη συζήτηση, γιατί υπήρξαν και κερδοφόρες σε ένα περίοδο. Βέβαια υπάρχει πάντα ένα ερώτημα, αν δεν πληρώσει ο ιδιώτης, τότε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος, θα φύγει από μέσα. Μα γι' αυτό και υπάρχουν οι όροι δημοπράτησης και οι όροι της σύμβασης. Ωραία. Κλείνουμε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω γι' αυτό το θέμα, περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συζητήθηκε χθες και που συζητιέται, κακά τα ψέματα κύριε Μηταλίδη, για όλο τον νομό Καστοριάς, πολύ καιρό τώρα, ή μιλάμε και πολύ πρόσφατα είχαμε και την περίπτωση της κλεισούρας. Και χθες είχαμε εδώ, μας βάζετε ανεμογεννήτρες και στην ψαλίδα πανό. Όχι, όχι, μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Για να δω. Μην λέμε ότι δεν είναι. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο είχε δύο θέματα που είχαν να κάνουν με ΑΠΕ, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα για μία ανεμογεννήτρια στην περιοχή του Μελά. Μάλιστα. Και ένα δεύτερο για μία μίσθωση 880 στρεμάτων ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Ψαλίδας που λέτε. Αυτό. Άρα πού να πούμε τι αποφασίσαμε είναι το θέμα. Ναι, τι αποφασίσετε, ακριβώς γι' αυτό σας έχουμε. Η πρόταση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι θετική για την ανεμογεννήτρια και αρνητική για το αιωλικό πάρκο. Μπορείτε να μας το κάνετε λίγο, να το εξηγήσετε λίγο καλύτερα αυτό. Ότι ουσιαστικά ο Δήμος Καστοριάς έρχεται και λέει ότι το αιωλικό πάρκο, το οποίο είναι που ήρθε σαν θέμα για να κατασκευαστεί στην περιοχή της Ψαλίδας, ο Δήμος Καστοριάς είναι αρνητικός. Είναι αρνητικός. Υπήρξε ομόφωνη απόφαση πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά έχετε γνωμοδοτικό, επαναλαμβάνω και εδώ, αυτό χαρακτήρα. Αυτό ισχύει παντού. Ναι, παντού ισχύει. Και για τις ανεμογεννήτριες και για οτιδήποτε. Ναι. Αλλά όταν θα έρθει κάποιος να αποφασίσει. Θα έρθει όταν θα έρθει, γιατί αυτό είναι θέμα της αποκεντρωμένης. Όταν θα έρθει αποκεντρωμένη να αποφασίσει και δει 10 συνεχόμενες γνωμοδοτήσεις αρνητικές, δεν νομίζω να μπορεί και να γυρίσει και να πει σας γράφω όλους το παλαιότερο των υποδημάτων μου και εγώ θα πάρω την απόφαση. Υπήρχε και κάποια εταιρεία στη συζήτηση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι η εταιρεία Όχι. Η εταιρεία η οποία υπήρχε ήταν άσχετη, ήταν ο μελετητής που είχε να κάνει με το χωροταξικό της Αγίας Τριάδας. Καμία σχέση. Εκεί λοιπόν μας λένε οι πληροφορίες, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια ούτε μέσα από το ίντερνετ. Και αυτό λίγο δείτε το, κύριε Μηταλίδη, κάποια στιγμή να το λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί είναι ωραίο να, για σοβαρά τουλάχιστον θέματα, να μπορούμε να παρακολουθούμε και εμείς και οι δημότες. Ήταν αλήθεια ότι υπήρξε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης με τον συγκεκριμένο εκπρόσωπο. Όχι. Μελετητή. Όχι. Α, όχι. Υπήρξε. Ίσα-ίσα, ο κύριος ο οποίος παρουσιάστηκε ήταν ένας ξυλογότατος κύριος, ο οποίος μίλησε και δεν μίλησε πάρα πολύ. Είπε για τα επαγγελματικά του πράγματα, για τη μελέτη την οποία έγινε. Υπήρξε κάποια άλλη φραστική αντιπαράθεση, ειδικά από την πλευρά του Συμβούλου της Αντιπολίτευσης? Γιατί κάποια τέτοια πράγματα μαθαίνουμε, επαναλαμβάνω, δεν τα ξέρουμε, δεν είμαστε. Το μόνο. Όχι, δεν είχε κάτι. Γενικότερα σε διάφορες στιγμές τα αίματα οξύνθηκαν, αλλά όχι με τους ανθρώπους, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο της εταιρείας. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Οπότε αυτός ο οποίος σας μεταφέρει, γιατί προφανώς κάποιος σας έχει μεταφέρει, πέρδεψε τις στιγμές της έντασης που μπορεί να υπήρχαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ας το κλείσουμε εδώ. Για την περίπτωση του Μελά. Σας είπα, ήταν μία ανεμογεννήτρια, στην οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μία θετική εισήγηση. Θετική εισήγηση, μάλιστα. Οπότε, ναι στο Μελά, όχι στην Ψαλίδα. Ακριβώς. Υπάρχει και η τοποθέτηση τα μίλια και γενικότερα της παράταξης τα μίλια που έχουν μια άποψη όχι στις ανεμογεννήτρες αλλά ναι στα οργανωμένα πάρκα αλλιώς. Ναι, μισό λεπτό. Έκανα και χθες και μια ερώτηση και την κάνω και δημόσια, η οποία έχει να κάνει με πραγματική άγνοια δική μου. Ναι. Η οποία έχει και είναι η εξής. Δεν θέλουμε το λιγνίτι. Συμφωνούμε, όχι όλοι, οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε το λιγνίτι. Πολύ ωραία. Δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες, δεν θέλουμε τα φωτοβολταϊκά, δεν θέλουμε τίποτα. Με ποιον τρόπο θα παράξουμε ενέργεια? Γιατί είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε ενέργεια. Αν δεν θέλουμε από καμία μορφή ενέργειας, πώς θα υπάρξει ρεύμα? Ποια είναι η λύση η οποία προτείνεται
είτε από την, όπως το είπε ο κύριος Σταμίλιας, περιβαντολόγο να σας πω έχουμε και εμείς το, στη δικιά μας την ομάδα την κυρία Φιλίππου, η οποία τοποθετήθηκε και τοποθετήθηκε αρκετές φορές χθες και είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Σε μια περίπτωση να μπορεί να έρθει ο Δήμος και να πει ναι. Στα ζώα, στα κοπάδια, ακόμη και στον άνθρωπο με τους υπόγειους που βγάζουν τα γενομαγενήτρες. Γι' αυτό σας είπα, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Που είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, αυτό το θέμα, όπως τουλάχιστον μας το έχουν εξηγήσει. Ναι, και δεν είμαι ειδικός, ναι. Αλλά ξαναλέω, συμφωνούμε η πλειονότητα ότι δεν θέλουμε το λιγνίτη. Ναι. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το λιγνίτη και να μην έχουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να γίνει η Καστοριά. Να, να γίνει η Καστοριά ο τόπος όπου θα γεμίσει όλες τις κορυφές ανεμογεννήτριες. Mm-hmm. Κανένας δεν το είπε αυτό και κανένας δεν το θέλει αυτό. Ή όπου θα περπατάμε γύρω-γύρω από τη λίμνη και θα έχουμε παντού φωτοβολταϊκά και θα τελειώσουν όλες οι καλλιέργειες. Αλλά κομμάτι-κομμάτι και βήμα-βήμα, σε άλλες περιπτώσεις θα λέμε ναι, σε άλλες περιπτώσεις θα λέμε όχι. Και κάποια στιγμή ναι, πρέπει να πάμε σε μορφές ενέργειας πιο φιλικές για το περιβάλλον. Σωστά, αλλά θα μπορούσαν ίσως να αναπτυχθούν σε περιοχές που δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, η πρωτογενή τομέα. Να αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην Ψαλίδα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, όχι τις ανεμογεννήτρες που γυρνάνε γύρω. Καταρχήν, πρώτον, δεν μίλησε κανένας για ανεμογεννήτρες στην Ψαλίδα. Α. Μιλάμε για φωτοβολταϊκό στην Ψαλίδα. Α, φωτοβολταϊκό, μάλιστα. Και μάλιστα από την πλευρά που δεν φαίνεται στην πόλη. Από την αθέατη πλευρά της πόλης. Ναι. Από την πίσω πλευρά. Ωραία. Και ξαναλέω, πρέπει να διαχωρίζουμε τις περιπτώσεις. Μπορεί να έρθει άλλες φορές οι ανεμογεννήτριες και να πούμε ναι, μπορεί να έρθει να πούμε όχι. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και σε ένα τρίτο κομμάτι που συζητήσατε χθες. Τα είπε βέβαια και ο κύριος Δρύμος χθες στην εκπομπή μας που ήταν εδώ μαζί μας στο σταθμό κιόλας. Με την απόφαση που μόλις είχε βγει κιόλας λίγο πριν πει στο στούντιο, έγινε και γι' αυτό συζήτηση χθες. Από την αντιπολίτευση ακούσαμε ότι θα τάσσονται υπέρ της θέσης των εργαζομένων και θα συνεχίσουν να αγωνιστούν τον αγώνα τους υπέρ των εργαζομένων. Με αυτό το θέμα τώρα μπορείτε να πείτε και εσείς την δική σας, θα λέγαμε, κεντρική ιδέα, κύριε Μηταλίδη. Άκουσα χθες και τον κύριο Ρήμο που ήταν σε εσάς. Νομίζω ότι αυτή είναι και η επίσημη θέση του Δήμου. Όχι, νομίζω αυτή είναι η επίσημη θέση του Δήμου. Ο Δήμος είχε χθες μια δικαστική νίκη, να το πω έτσι. Δεν είναι ωραίος όρος όταν υπάρχει αντιδικία με εργαζόμενους και σε τέτοιες δύσκολες αποφάσεις να μιλάμε για νίκη. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια θετική εξέλιξη για το Δήμο. Ξεκαθαρίστηκε σε κάθε περίπτωση, γιατί υπήρχαν και δηλώσεις και συνεντεύξεις από την κυρία Σπύρου το προηγούμενο διάστημα, ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, γιατί δεν έχει τελεσυδικήσει κάτι, δεν έχει ζημιωθεί από την απόφαση την οποία πήρε το νομικό πρόσωπο και κατ' επέκταση στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή με βάση τα ασφαλιστικά μέτρα και κατάθεση που κάνανε την Παρασκευή για άμεση διαταγή, ναι, και εκτέλεση της πρόσληψης ήταν αρνητική. Βγήκε τη Δευτέρα το πρωί, επαναλαμβάνω, λίγο πριν μπει ο κ. Δήμος στην εκπομπή. Ήταν τη Δευτέρα το πρωί, οπότε ο Δήμος σήμερα που μιλάμε δεν έχει υποχρέωση να πάρει κάποιους ανθρώπους πίσω. Με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ξαναλέω ήταν από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε η καινούργια Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, και ήταν από τις πολύ δύσκολες αποφάσεις. Ναι, όταν απολύσεις κόσμο δεν είναι κάποια κανέναν. Εύκολη απόφαση, ναι. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Ρήμος, το να είχαμε εργαζόμενους οι οποίοι δεν πληρώνονται, γιατί και συγκεκριμένοι 8, γιατί 8 ήταν στο σύνολο, για τους 3 το θέμα έχει κλείσει οριστικά και μετάκλητα και έχουν μείνει μόνο οι 5. Όλοι οι υπάλληλοι πήραν όλα τους τα δουλευμένα, αυτά που χρωστούσαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, και έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι υπόλοιποι πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους, γιατί πρέπει να φαίνεται, να βλέπουμε όλη την εικόνα. Και περιμένουμε τώρα την απόφαση και από σε το ένα-δύο μήνες την οριστική και τελεσίδικη. Και υπάρχουν απόφαση και τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία επίσης θα εκδικαστούν, που υποθέτω πάλι και αυτό στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα. Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ερωτηματικό βέβαια πάντα παραμένει, τι θα γίνει στην περίπτωση που δικαιωθούν οι εργαζόμενοι και θα κληθεί ο Δήμος να πληρώσει όλα αυτά τα δεδουλευμένα τόσο μηνών, χωρίς καν οι εργαζόμενοι να έχουν δουλέψει. Ας μην βιαζόμαστε να προδικάσουμε αποφάσεις. Ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο, σας το είπε και ο κύριος Ρήμος, ότι ο Δήμος Καστοριάς προφανώς και θα εφαρμόσει απόλυτα και απαρέγκλητα τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Ναι. Αυτό δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά και σε καμία κουβέντα. Μάλιστα.
Λοιπόν, κάτι άλλο από το Δημοτικό Συμβούλιο που θέλετε οπωσδήποτε να πείτε? Τίποτα. Ήταν ένα έντονο γενικότερα χθες Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ένα συμβούλιο το οποίο κράτησε περισσότερο από 4,5 ώρες. Λύστε μας και αυτή την απορία. Θα μπορέσουμε να δούμε Δημοτικά Συμβούλια έστω και με αυτή την ανατότητα του live streaming? Νομίζω πως ναι. Νομίζω γιατί πολλές φορές και ο κύριος Σταμίλιας έχει πει, εμείς είχαμε πει ότι ήταν κάτι προσωρινό. Ότι θα ήταν κάτι προσωρινό το συγκεκριμένο, η πανδημία, ή είχαμε χαρεί όταν ξαναξεκινήσαμε τα διαζώσεις δημοτικά συμβούλια. Αλλά από τη στιγμή που συνεχίζεται έτσι, νομίζω πως αργά ή γρήγορα θα υπάρξει τρόπος για να είναι. Το βλέπουμε όλοι. Να μπορεί να υπάρξει. Συζητάμε εμένα, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε προσωπική άποψη για το. Ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά ξαναλέω, για όλες οι αποφάσεις είναι δημόσιες, τίποτα δεν είναι κρυπτό και πολύ περισσότερο ο καθένας που συμμετείχε στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να σας πληροφορήσει για τα πεπραγμένα του. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.